Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή χρονιά με υγεία. Η υποστελέχωση των Δήμων είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει επιληθεί ακόμα στο σύνολό του. Σειρά επαφών και επισκέψεων πραγματοποιεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του Δήμου Χανίων στις υπηρεσίες προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα, όπως τόνισε η πρόεδρος στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους στο Δημαρχείο. Αυτό που καταγράφουν είναι η έλλειψη προσωπικού και μάλιστα ειδικευμένου προσωπικού. Ειδικευμένου προσωπικού, επιστημονικού προσωπικού που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των υπηρεσιών και των πολιτών που απευθύνονται. Σίγουρα θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα επεξεργασία όχι μόνο στο Δήμο Χανίων αλλά και σε άλλους Δήμους αναλυτικά με κάθε υπηρεσία. Συναντήσουμε τους Δημάρχους. Η υποστελέχωση η οποία υπάρχει επιβαρύνει τους εργαζόμενους οι οποίοι αναλαμβάνουν πολλές φορές να εκτελέσουν χρέη πολλαπλά και αυτό καθιστά τη δουλειά τους ακόμη πιο δύσκολη. Το βασικότερο πράγμα προκειμένου να λειτουργεί σωστά οποιαδήποτε διοικητικό σχήμα και κυρίως ένας Δήμος είναι η μεταξύ μας εμπιστοσύνη. Οι πραγματικές ανάγκες στην κάθε υπηρεσία μπορεί να διαφέρουν ακόμα και σε σχέση με το οργανόγραμμα. Πρέπει να τα δούμε βήμα-βήμα βάσει και τις οργανικές θέσεις που υπάρχουν αλλά και τις πραγματικές ανάγκες που μπορεί να μην είναι γραμμένες ακόμη αποτυπωμένες σε έναν οργανισμό. Η συνεργασία μας είναι άριστη πάντα. Οι Δήμοι δεν έχουν προσλάβει νέους εργαζόμενους από το 2008, εδώ και 15 χρόνια δηλαδή, όπως παρατήρησε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης. Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία έθεσα τις προηγούμενες μέρες στον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, τους εξήγησα και παρουσιάσαμε δεδομένα που αποτυπώνουν την δυσκολία που υπάρχει πλέον στους Δήμους και στους μεγαλύτερους, πολύ περισσότερο και στους μικρότερους. Εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι θα μπορέσουν να προωθηθούν τα απαραίτητα θέματα. Αντιστοιχεί σε μια άδεια 30 καταλάβους ημερών, είναι ένα φλουρί για έναν ή μία τυχερή. Επίσης, υπάρχουν δύο λίστες δώρων. Η μία λίστα είναι για τους υπαλλήλους του Δήμου Χανίου. Για τους παρεμπιστόμενους υπάρχουν χαρτάκια τα οποία δίδονται.